Και σήμερα το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στην πόλη των Σερών για τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων. Το μνημόσυνο τέλεσε ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτας Θεολόγος. Η γενοκτονία των Ποντίων αποτελεί ημέρα, είναι ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής στον ποντιακό ελληνισμό. Για να αποτραπούν στο μέλλον τέτοια περιστατικά, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούν η αφύπνιση των Ελλήνων και ιδιαίτερα της νεολαίας, καθώς και η σωστή γνώση των ιστορικών γεγονότων. Σημερινή μέρα είναι μια μέρα μνήμης, θα έλεγα. Μια μέρα μνήμης όσον αφορά την περιφέρεια και, που έχει υποχρέωση να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η 19η Μαΐου είναι η μέρα όπου πραγματικά έχει σημαδέψει όλον τον ελληνισμό και όχι μόνο τον ποντιακό ελληνισμό, γιατί όπως πολύ καλά ακούστηκαν και μέσα στη Μητρόπολη τα λόγια της ομιλήτριας, ο ελληνισμός που για 2.700 χρόνια και πλέον ήταν στις εστίες εκεί του Ευξήνου Πόντου, δυστυχώς μέσα σε μία δεκαπενταετία θα έλεγα ξεκληρίστηκε και με μόνο στόχο και σκοπό για να γίνει το κράτος το τουρκικό ένα ομοιογενές κράτος. Δυστυχώς ενοχλούσαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί, ενοχλούσαν οι Έλληνες, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι και στη μνήμη όλων αυτών θεωρώ ότι θα πρέπει και να θυμόμαστε να περάσει στις επόμενες γενιές και δυστυχώς για την πολιτεία θα πρέπει να κάνει πολύ πολύ περισσότερα βήματα έτσι ώστε να πάρει τη σωστή του διάσταση αυτή και ο σωστός σεβασμός και η τιμή που πρέπει στους προγόνους μας. Αμέσως μετά ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του Ιερομάρτυρος Χριστοστόμου Επισκόπου Σμύρνης στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο αντιπεριφερειάρχης Σερών κύριος Ιωάννης Μωυσιάδης. Ο διοικητής του 10ου συντάγματος συνταγματάρχης του κύριος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Ο αστυνομικός διευθυντής Σερών, κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ο δήμαρχος Σερών, κύριος Πέτρος Αγγελίδης. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
ο εκπρόσωπος του Συλλόγου των Δύο Ρωμούς Σωρών Έξινος Λέσκης. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Κορδίων Εφταμήλων Ιακρίτες. Ο εκπρόσωπος του Πεντεκόντες Μητριαστριατών Ομούς Σωρών Ωέγγιος Πολύκαρπος. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση μνήμης, τιμής και σεβασμού για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η ιστορική πραγματικότητα είναι ότι είναι μια από τις μελανότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού έθνους, την οποία πρέπει να διαφυλάττουμε και να διασφαλίζουμε όλοι μας, αλλά και ιδιαίτερα ο πολιτικός κόσμος, απέναντι σε όσους την κάνουν θυσία στο βωμό των ιδεολήψεών τους. Τιμήσαμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και αυτή είναι άλλη μια αφορμή και για αυτογνωσία, για γνώση της ιστορίας, αλλά και για προβληματισμό σε σχέση με το φαινόμενο που συνεχίζεται και στις μέρες μας, η μυσαλλοδοξία και η προσκόλληση σε εθνικιστικά στερεότυπα να προκαλεί σφαγές και καταστροφές στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Το ελληνικό κράτος σήμερα θυμάται, σέβεται και τιμά τους αδικοχαμένους Έλληνες του Πόντου. Μία υποχρέωση που από το 1994 σε όλη την επικράτεια με το ετήσιο μνημόσυνο διεκπεραιώνει. Θεωρώ ότι εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες θα πρέπει με ομοψυχία, σύνεση και αυτοσυγκράτηση να διαχειριστούμε τη διαρκή επιθετικότητα της σύγχρονης Τουρκίας και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι σεβόμαστε και την μνήμη αυτών των αδικοχαμένων και επίσης σήμερα διαφυλάττουμε την πατρίδα που τόσο το έχει ανάγκη, γιατί δεν έχουμε περιθώριο για κανένα άλλο λάθος. Αιωνία του η μνήμη.